είναι συγκεκριμένα το 4ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας στο Παρελθόν, το οποίο κάθε χρόνο φιλοξενείται σε μια διαφορετική πόλη στον κόσμο. Πέρσι έγινε στο Μαϊάμι, φέτος επέλεξαν τη Σπάρτη και δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή, γιατί οι Σπαρτιάτες, οι πρόγονοί μας, είχαν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα εκπαίδευση και αγωγή των Σπαρτιατόπουλων ειδικά. Το συνέδριο έχει σαν θέμα παιδί και εκπαίδευση, θεώρηση από το παρελθόν. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας πολλούς καθηγητές από πολλά πανεπιστήμια του κόσμου που έχουν ασχοληθεί ώρες, μέρες και χρόνια με τις σχετικές μελέτες και με την ιστορία της αρχαίας Σπάρτης. Αγαπητή σύνεδροι, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεβασίας και Σπάρτης κυρίου Ευσταθίου, εκφράζω τους χαιρετισμούς, καθώς δε και την ευχή, έτσι ώστε αυτό το Διεθνές Συνέδριο να βγάλει γόνιμα συμπεράσματα και προβληματισμούς για την προαγωγή του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα δε της παιδικής ηλικίας. Η παιδική ηλικία και το παιδί έχει άμεση συνάφεια με την εκπαίδευση. Όταν κάνουμε αυτή την διερευνητική προσπάθεια να κατανοήσουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα του παρελθόντος και το πολιτιστικό κεφάλαιο και εκπαιδευτικό κεφάλαιο κάθε κοινωνίας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε εμπειρία, να κερδίσουμε σοφία. Το παιδί μπορεί να πλαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα επιθυμεί μία οργανωμένη κοινωνία. Μέλος των συνεργατών μου από το Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ, θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω. Εταιρεία Μελέτης Παιδικής Ηλικίας στο Παρελθόν είναι ένας διεθνής οργανισμός που ασχολείται με την μελέτη της παιδικής ηλικίας σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλες τις χρονικές περιόδους και πραγματοποιεί συνέδρια διεθνή κάθε χρόνο και σε διαφορετική χώρα. Αυτό που πρέπει να σας τονίσω είναι ότι οι μελέτες εταιρείας δεν περιορίζονται μόνο στην ιστορία και την αρχαιολογία που έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη του παιδιού, αλλά ακόμα στην ανθρωπολογία, τη φιλολογία, τη θεολογία, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την ιατρική και πολλές άλλες ειδικότητες. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο για όλους μας να παρακολουθήσουμε όλες τις εισηγήσεις, όπου σίγουρα θα ακουστούν καινούργιες τοποθετήσεις και απόψεις για το παιδί και την εκπαίδευση στο παρελθόν. Στόχος του Δήμου μας είναι να διοργανώνονται ανάλογα συνέδρια σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί σίγουρα αυτά ενδυναμώνουν την πολιτιστική δυναμική του τόπου. Θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο Σπαρτιατών κ. Χρήστο Πατσιλίβα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Καραχάλιο και τον Καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας κ. Στίβεν Χόκκισον να έρθουν μαζί μας για να ακολουθήσει η τελετή της αναγόρευσης επίτιμο Δημότη της Σπάρτης. Ο Στίβεν Χόκκισον είναι καθηγητής της Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστήμιου του Νότιχαμ. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και έκανε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Ειδικότερα, ερευνά την αρχαία Σπάρτη και τις αντιλήψεις περί αυτής σε σύγχρονη εποχή, την ελληνική ύπαιθρο χώρα κατά την αρχαιότητα και ιδιαίτερα την καλλιέργεια της γης από ελεύθερους αλλά και δούλους. Μέγιστο ενδιαφέρον του αποτελεί η συγκριτική ιστορία και συμμετέχει σε ένα σημαντικό πρόγραμμα που μελετά τη Σπάρτη σε συγκριτικό πλαίσιο.
Είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Υποστηρίξης του Διεθνούς Ινστιτούτου Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας. Ο Στίβεν Χότκινσον είναι ένας από τους σπουδαιότερους μελετητές της Αρχαίας Σπάρτης, ιδιαίτερα σε θέματα θεσμών και ιδιοκτησίας και πλούτου στη σπαρτιακή κοινωνία, στα οποία θεωρείται αυθεντία. I'm very pleased to be with you this evening to receive this fine honour. Over the course of my career, I have received much kindness from many people and colleagues in Greece, and especially from the people of your city. My first visit to Sparta was in 1979, when my wife and I spent our honeymoon touring Peloponnesus.